Εγώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Τελικά, προς το τέλος της συζήτησης, τα βέλη στράφηκαν επάνω μου. Και για λόγους προσωπικούς. Για την πολιτική μου περιπλάνηση. Έτσι άκουσα. Μόνο που εγώ δεν περιπλανήθηκα ποτέ πολιτικά. Ποτέ δεν υπήρξα μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε τώρα είμαι μέλος ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι είναι περιπλανόμενοι. Μην αρχίσουμε και τους ψάχνουμε. Ποιοι έχουν αλλάξει κόμματα. Αλλά εγώ είπα, επειδή είμαι οπαδός της συνένεσης και του ήπιου διαλόγου, δεν θα εκτραπώ σε προσωπικές επιθέσεις. Ας ξεκινήσουμε, λείπει ο κύριος Θεοχάρης. Πρέπει να το απαντήσω αυτό λόγω της παλιάς μου ιδιότητας. Είπε ότι κάτι εξυφαίνεται, λέει, να δώσουμε πειθαρχική εξουσία σε ένα πρόσωπο και αυτά. Επειδή τον εκτιμώ τον κύριο Θεοχάρη και έχει ήπιο λόγο, θέλω να πληροφορηθεί και θα τον πάρω και κατηδία τηλέφωνο να το πω, ότι τον έχουν παραπληροφορήσει. Σύμφωνα με τον κανονισμό των δικαστηρίων, στο άρθρο 49 εδάφιο Δέλτα, πειθαρχικό έλεγχο και των δικαστών και των εισαγγελέων μέχρι τώρα έχει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Επαναλαμβάνω, και των εισαγγελέων που είναι εισαγγελέας και των δικαστών. Εμείς τι κάνουμε? Δίνουμε τα ίδια δικαιώματα και στον πρόεδρο του Αριουπάγου. Επίσης, οπλίζουμε όλους τους πρόεδρους των ανωτάτων δικαστηρίων με πειθαρχική εξουσία. Αυτό είναι αποκατάσταση της ισότητας και είναι προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης. Όλα τα άλλα είναι παραπληροφόρηση και τρόμος κάποιων κύκλων να μείνουν ανέλεγκτοι. Οι κύριοι που με πετέθηκαν φεύγουν, έχουν φύγει και δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά εγώ θα πω για την αποκατάσταση της αληθείας. Είπα λοιπόν ότι εγώ δεν υπήρξα ποτέ μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ως εκ τούτου δεν είμαι περιπλανόμενος. Εγώ είμαι πιστός στις αρχές μου, είμαι πιστός στις αρχές της δημοκρατίας, στις αρχές της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης και δεν έχω μετακινηθεί καθόλου. Άλλοι μετακινήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Τώρα, η επίθεση που δέχτηκα, είμαι υποχρεωμένος να την εξηγήσω. Είναι γιατί είπα καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό, ότι πιθανό να είναι ο νέος Εθνάρχης Αριστεράς, αλλά αυτό, κύριε Αυγενάκη, επακολούθησε της ανάθεσης θέσεως στην κυβέρνηση. Δεν το έδωσα αντίδωρο, γιατί αυτό είπατε, ότι εξαγόρασα τη θέση μου. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας μου ανέθεσε καθήκοντα υφυπουργό το Μάιο και εγώ αυτό το είπα τώρα. Επίσης ενόχλησε κάποιους στη Νέα Δημοκρατία, διότι εκφράστηκαν καλά λόγια για τον κύριο Καραμαλή. Για κάποιους ο κύριος Καραμαλής προφανώς δεν είναι αρεστός στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό δεν θα το κρίνετε ούτε εσείς, δεν εννοώ εσάς προσωπικά, ούτε εγώ. Αν είναι λαοφιλής ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καραμαλής, το κρίνει ο λαός. Και η κυρία Βούλτεψη μου ζήτησε να, πώς μου το είπε, να αλλάξω άποψη. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Η αλλαγή απόψεως με κάτι που δεν συμφωνούμε δεν νομίζω ότι συνάδει με δημοκρατικό ήθος. Ο καθένας δικαιούται να έχει τις απόψεις του και ειδικά σε προσωπικά. Μπορώ να συμπαθώ τον κύριο Αυγενάκη, μπορώ να αντιπαθώ τον κύριο Βούτσι. Αυτό είναι προσωπικό μου θέμα. Δεν είναι πολιτική θέση. Επίσης η κυρία Βούλτεψη είπε για στίβα ληστών, λέει, που έχουμε ληστών όχι με ήττα, ληστών με γιώτα, που έχει συσσωρεύσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να της υπενθυμίσω ότι η στίβα αυτή των ληστών την κληρονομήσαμε. Εκείνη την είχαν μερικά χρόνια. Και θα πω εδώ για να το ακούσουν όλοι, και αν μπορεί και ο ελληνικός λαός, όποιος παρακολουθήσει, ότι για να ταυτοποιηθεί το πρώτο πρόσωπο στη λίστα Λαγκάρ χρειάστηκαν 3 χρόνια. Να μην πω ότι η λίστα Λαγκάρ πήγαινε από στικάκι σε στικάκι και από σιρτάρι σε σιρτάρι. Είπα, είμαι του ήπιου πολιτικού κλίματος, αλλά δεν μπορώ να ανεχθώ παραπίστη της αλήθειας. Ενώ στη λίστα αυτή που ήρθε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες, την οποία από ό,τι ακούω ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών εκλιπαρούσε να τη δώσει, εμείς ταυτοποιήσαμε τουλάχιστον, εμείς, ενώ η ελληνική πολιτεία δεν έχει καμία δουλειά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι δουλειά των εισαγγελέων. Ταυτοποίησε δεκάδες ονόματα σε 2 εβδομάδες. Θέλετε τη σύγκριση να κάνουμε? Νομίζω δεν χρειάζεται. Και κάτι ακόμα. Κάποιοι ψελίζουν ότι η κυβέρνηση, το είπε και η κυρία Καραμαλή, ότι όπου να είναι θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη δεν θα υπάρξουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Η δικαιοσύνη επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων θα ανασάνει ελεύθερα. Μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Μην κάνετε διάλογο. Συνεχίστε, κύριε. Μην διακόπτε τη διαδικασία. Λοιπόν, διαβεβαιώνω και τους δικαστές που το ξέρουν, γιατί το 99,9% των δικαστών ξέρει ότι σέβομαι την ανεξαρτησία των συναδέλφων μου, τιμώ τον κόπο τους νυχθημερών, ξέρω ότι τα χέρια τους στάζουν το λιγότερο υδρότα γράφοντας νύχτα μέρα, και μιλάω για 5 ή για 10 εν ενεργεία. Το ξέρω, κύριε Αυγενάκη, αλλά δεν είπα εγώ το πει Νέα Δημοκρατία. Συνεχώς παραπείτε τα λόγια μου. Εγώ δεν είπα το πει Νέα Δημοκρατία. Μιλάω για ελάχιστους μετρημένους στο δάχτυλο του ενός χεριού συνταξιούχους και εν ενεργεία, οι οποίοι προσπαθούν να σωθούν βάζοντας θέμα ότι δεν σεβόμαστε την εξαρτησία της δικαιοσύνης. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και όλη η κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δεν έρχεται εκδικητικά για κανέναν, δεν θα χαριστεί σε κανέναν, και όσοι φοβούνται, αν φοβούνται δικαίως, καλώς κάνουν και φοβούνται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον...